Σαρωτική η νίκη της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στη μεγάλη χθεσινοβραδινή εκλογική αναμέτρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής των εκλογών, αφήνοντας τον Αλέξη Τσίπρα 20 μονάδες πίσω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έφτασαν ένα βήμα πριν τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, με τους αιρέους να δηλώνουν πως το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, η πρότευση η Νέα Δημοκρατία, όλα πήγανε καλά, έτσι, αυτούς που θέλαμε να βγάλουμε τους βγάλαμε, κρίμα που δεν βγάλαμε τη Φωτεινή, να πούμε, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι. Θα βγει τη δεύτερη φορά. Πιστεύω, ναι. Να είστε καλά, κορίτσια. 20 βαθμούς περιμέναμε, 20. Όχι, με τίποτε, με τίποτε. Εξεπλάγημενο όλοι. Όλος ο κόσμος, δεν το περιμέναμε. Και ναι. Είμαστε και σεραίοι που βγαίνει. Ασφαλώς. οι σέρες εκδικήθηκαν κανονικά. Μας ξάφνιασε όλους η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα. Το Πασόκ περίμενα ότι θα ανέβει, δεν ήξερα πόσο. Ανέβηκε, εντάξει, σηκώνει κι άλλο. Αλλά αυτή η μεγάλη διαφορά ήταν. Κάπου πρέπει να αποδοθεί. Της Νέας Δημοκρατίας νίκη. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Σίγουρα. Το περιμένατε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο? Μάλλον, ναι, βέβαια. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος ψήφισε Νέα Δημοκρατία έτσι? Για σταθερότητα πιστεύω. Ναι. Θέματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας, την εξωτερική πολιτική. Ναι, και αυτό, όλα μαζί. Ένα πακέτο. Εγώ το περίμενα, προσωπικά εγώ το περίμενα. Γιατί δεν μπορεί τους αντάρτες να πούμε. Να τους δώσουν ψήφο. Αυτός ο λαός, να πούμε, θυμάται. Σκοτώσαν στην τράπεζα, να πούμε, 3 άτομα και κανένας δεν δικάστηκε. Είναι δυνατόν αυτός ο λαός να έχει μνήμη, να πούμε, να μην θυμάται τίποτε? Τι λέτε να επηρέασε τόσο πολύ τον κόσμο και να ψήφισε μαζικά Νέα Δημοκρατία? Αυτά που έκαναν την πρώτη τετραετία που κυβέρνησαν. Ότι στην τράπεζα, να πούμε, καθόσουν με τη σειρά να πάρει 60 ευρώ. Πήγαιναν να μας βάλουν σε δραχμή, να καταστραφεί ολόκληρη η Ελλάδα, να πούμε, τέτοιο. Και να μην έχω... Ο κόσμος αυτά δεν ήθελε να τα ξαναζήσει. Ούτε συντάξεις θα είχαμε. Αν πηγαίναμε στη δραχμή, ούτε συντάξεις θα είχαμε. Το κράτος ήταν που ήταν φτωχό, να πούμε, και γι' αυτό ο λαός δικάζει. Γιατί ψήφισε ο κόσμος Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν υπάρχει άλλη, είναι διαλυμένη. Τι θα τους κάνεις? Πώς λέγανε ότι θα κάνουμε. Άσε τι λέγανε. Τι... Βγήκαν για κυβέρνηση το 2015. Βγήκαν γι' αυτό και πώς τα. Βγήκαν. Πώς βγήκαν, τα προκούψαν και γι' αυτό ξαναβγήκαν τώρα. Άρα λέτε ότι ο κόσμος δεν ήθελε να ξαναπεράσει όσα πέρασε το 2015, θυμότανε? Βέβαια θυμόταν. Μας με έκοψε μέρα τη μισή σύνταξη Καρτρούγκελ και ψηφίσου εγώ και σε αυτούς, δεν κατάλαβαν. Ικανοποιημένος είστε εσείς? Βεβαίως ικανοποιημένος και ψήφισα Νέα Δημοκρατία και τον Καραμαλή. Οι ΣΕΡΕΙ έκαναν λόγο για αναμενόμενο αποτέλεσμα, ενώ δήλωσαν πως αυτό που προσμένουν είναι ο Πρωθυπουργός να κάνει πράξη όσα υποσχέθηκε προεκλογικά και να στηρίξει τη μεσαία τάξη αλλά και τους συνταξιούχους. Μάλιστα ανέφεραν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπροσωπεύει την ασφάλεια και την σταθερότητα για τη χώρα. Ο λαός έδωσε 20% παραπάνω, αυτό ήθελε, αυτό έκανε, ό,τι θέλει. Τι λέτε να το έκανε? Αυτό το δουν όσοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα και όσοι είναι μέσα στα κόμματα. Ναι, τι μπορεί να ήθελε ο κόσμος? Να ήθελε σταθερότητα, να φοβόταν για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία της χώρας? Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Ήταν μια έκπληξη για πολύ κόσμο και για αυτούς που νικήσαν έκπληξη, δεν το περιμέναν. Το ότι θα νικήσουν τόσο πολύ, ας πούμε, σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται με τον κόσμο. Επειδή εσείς ζείτε στην Αθήνα, βλέπετε διαφορά νοοτροπίας και σκέψης της Αθήνας με την επαρχία? Γιατί φαίνεται πως στηρίχθηκε πολύ η Νέα Δημοκρατία στην επαρχία. Δυστυχώς το βλέπω. Βλέπω την έλλειψη νεολαίας που δεν μ' αρέσει αυτό. Νομίζω ότι έκαναν τη σωστή επιλογή, γιατί οι πολίτες θέλουν σταθερότητα. Η Ελλάδα θέλει σταθερότητα και να πάμε μπροστά. Όχι πισωγυρίσματα και όχι τη μια φορά να λέμε να κάνουμε προτάσεις και την δεύτερη μέρα να αναιρείται από άλλους συμβούλους του υποψηφίου πρωθυπουργού. 90% να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Για αυτοδυναμία να πάρει. Να πάρει, ναι, για να μπορέσει. Γιατί είναι καλός άνθρωπος. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος ο Μητσοτάκης. Παραπάνω έπρεπε να είναι, όχι μόνο 20, 30 έπρεπε να είναι. Να πάρει αυτοδυναμία, λέτε. Βέβαια. Γιατί το πιστεύετε? Δεν μας άρεσε καθόλου. Έπρεπε να γίνει 30 η διαφορά. Μία και έξω. Γιατί πιστεύετε ότι ψήφισε ο κόσμος το... Γιατί έτρωγε παραμύθια από τον άλλον. Ψέματα, μόνο κατηγορούσε. Δεν είπε για τίποτα. Δεν έκανε τίποτα, δηλαδή. Δεν έκανε προτάσεις, δηλαδή. Τίποτα απολύτως. Οι ΣΕΡΕΣ αποδείχθηκαν για ακόμη μια φορά
κάστρο της γαλάζιας παράταξης, με τους αιρέους να δηλώνουν ότι αυτό που προέχει είναι η ανάπτυξη, η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η στήριξη των συνταξιούχων αλλά και των μικρομεσαίων. Ήταν πολύ μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Το περιμέναμε, αλλά όχι τόσο μεγάλη διαφορά και τέτοιο αποτέλεσμα. Συζητιόταν δηλαδή ότι θα είναι μια διαφορά και στις 10 μονάδες, 6. Ακριβώς. Πήγαμε στις 20. Ναι. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα να πάνε όλα καλύτερα, γιατί όλη αυτή την περίοδο των εκλογών η αγορά, ο κόσμος ήταν στο τρέξιμο εδώ, εκεί, να βοηθήσουν. Οπότε στην αγορά ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Ελπίζουμε να μπούμε σε ένα ρυθμό από εδώ και πέρα, να ανεβεί και η δουλίτσα σε εμάς, το χρειαζόμαστε. Δεν ήταν αναμενόμενο, η αλήθεια περιμέναμε για τη δεύτερη φορά να γίνουν τα τελικά αποτελέσματα, αλλά αυτή η διαφορά ήταν... Όταν ξαναπάρει αυτοδυναμία δηλαδή. Αυτό ναι, και με την πρώτη είναι αλήθεια. Ήταν... Ικανοποιημένη, πιστεύετε. Έτσι, ναι, πιστεύω καλά. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη? Ίσως οι άλλοι δεν ήταν τόσο πιστικοί. Αυτά τα προγράμματα που έκαναν, ίσως αυτό. Καλά έγινα να βγει ο Μητσοτάκης να μας βγει μια και έξω και τελείωσαμε. Γιατί... Ήταν πρωτάκουστο πανευρωπαϊκά, να το πούμε, και λίγο είναι. Έκπληξη προκάλεσε. Μεγάλη. Ούτε οι πιο αισιόδοξοι νεοδημοκράτες το περίμεναν. Κανένας. Πρότεψαν να πιάσουν αυτοδυναμία. Καλύτερα να την έπιαναν. Πιο καλά να τελειώναμε, γιατί τώρα θα έχουμε κι άλλα ανταβατούρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ, παιδιά. Ας τους φωτίσει ο Θεός να μας δούνε και εμάς. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη? Τώρα η ερώτηση είναι δύσκολη. Θεώρησαν ότι είναι πιο σταθερός, ότι θα κάνει πράγματα στην εξωτερική πολιτική, ότι έχει σχέδιο, ότι έχει όραμα? Δεν το νομίζω. Στηρίζουν οι Ευρωπαίοι? Όχι, δεν το νομίζω. Γιατί τότε? Πιθανόν για την επιδοματική, αν το λέω σωστά, πολιτική. Ή τα λέτε τόσο μεγάλο, σίγουρα. Των 100 ευρώ, ας πούμε. Αφού τα, η νεολαία δεν έχει δουλειά να δουλέψει, ρε. Μα παιδιά. Και ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ θυμάμαι ότι έδινε τα κάθε χρόνο 500-600 ευρώ εκεί στα Χριστούγεννα για να τα επιδόματα. Δεν μπόρεσαν να δουλέψουν, παιδιά, αυτοί. Απέτυχαν. Εγώ... Οπότε ήταν μια συγκυρία, μου λέτε. Ήταν. Πήρε την και η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Κατά διαβόλο πήγε. Άι τώρα, θα κατεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει πάλι το ΠΑΣΟΚ. Την άλλη φορά. Α, λέτε να γυρίσει το ΠΑΣΟΚ να πάει δεύτερο κόμμα? Να έχουμε... Λέτε, την άλλη φορά, την δεύτερο άλλη φορά. Κόμμα. Άρα, το βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσει το 3%. Τα 3% θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.